Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι αποκαλυπτική η σημερινή συζήτηση από πολλές πλευρές, όπως και οι σημερινές αποφάσεις. Εμείς λέμε ανοιχτά στον ελληνικό λαό και δεν φοβούμαστε ότι η προσχώρηση της Φιλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ με την πλήρη συμφωνία Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ είναι επικίνδυνη. Όπως είπε και ο Νίκος ο Παπαναστάσης, ρίχνει λάδι στη φωτιά του υπεραλληστικού πολέμου, ο οποίος διεξάγεται ανάμεσα στη Ρωσία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φυσικά με το αντρίκελο της κυβέρνησης Ζελένσκι, στον οποίο δυστυχώς συμμετέχει η Ελλάδα. Συμμετέχει ενεργά η Ελλάδα. Όχι μόνο με τις πολιτικές αποφάσεις που πήρε από την αρχή. Εμείς πρώτοι καταδικάσαμε την εισβολή της Ρωσίας ως απαράδεκτη κλπ. Κλπ. Αλλά η ελληνική κυβέρνηση έστειλε και οπλισμό. Έσπευσε να στείλει οπλισμό και μάλιστα σε μία περίοδο δύσκολη στο Αιγαίο με αφοπλισμό εν μέρη των νησιών. Αυτό είναι πράξη επιθετική, προχωρημένη. Σας είχαμε ξαναπεί, ας στέλνατε ανθρωπιστική βοήθεια, δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα. Άλλωστε, λέω, αυτή η συμφωνία των τριών κομμάτων, έφυγε ο κύριος Δέντες, αλλά δεν πειράζει, δεν είναι ευγενικός πολύ σε αυτά, είπε ότι αποτελεί στρατηγική επιλογή η διεύρυνση του ΝΑΤΟ και η ενσωμάτωση χωρών και μελών. Αυτό ψηφίζουν και τα άλλα κόμματα. Καλά, το ΠΑΣΟΚ έχει ιστορία, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό ψηφίζει και λέει διάφορα, τα οποία θα το σχολιάσω στο τέλος. Γιατί είχαμε το ΠΑΣΟΚ που από το ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο, έγινε σούμπιτο υπέρ του ΝΑΤΟ. Τώρα έχουμε και την ατοϊκή αριστερά που προσχωρεί. Και μάλιστα τώρα πλέον έχουμε νέο μοντέλο πλυντηρίου του δολοφονικού ρόλου, του ματωμένης ιστορίας του ΝΑΤΟ. Από όλη τη γη σχεδόν έχουμε το πλυντήριο ΣΥΡΙΖΑ που είναι σύγχρονο. Και μετά μιλάνε και για αριστερά. Επειδή περνάνε τα χρόνια και επειδή η προπαγάνδα που γίνεται από τα μέσα ενημέρωσης, από τα κόμματα που τάσσονται με τον ΝΑΤΟ, είναι σκόπιμο να θυμούνται οι νεότεροι να μάθουν την ιστορία του ΝΑΤΟ. Πρώτον, πότε ιδρύθηκε το ΝΑΤΟ? Το 1949. Έτσι δεν είναι? Με τι στόχο? Να προστατέψει την ανθρωπότητα από τον κομμουνισμό και να αντιμετωπίσει την απειλή. Και μάλιστα ορισμένοι ανιστόρητοι από όλα τα κόμματα, τα άλλα, λένε ότι το ΝΑΤΟ ιδρύθηκε για να αντιμετωπίσει το Σύμφωνο της Βαρσοβίας. Μα πόσο άσχετη και αμόρφωτη μπορεί να είναι? Το Σύμφωνο της Βαρσοβίας δημιουργήθηκε 6 χρόνια μετά, το 1955, ως απάντηση στο ΝΑΤΟ. Ο σκοπός του φάνηκε από την αρχή. Αυτά περί άμυνας και λοιπά, ούτε τα μικρά παιδιά δεν τα πιστεύουν, ξέροντας την ιστορία του ΝΑΤΟ. Τι ήθελε? Να διασφαλίσει την κυριαρχία του υπεραλισμού και του καπιταλισμού από τα ανερχόμενα λαϊκά κινήματα που είχαν εθεργέψει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και απειλούσαν σε ένα βαθμό, δυστυχώς δεν το πέτυχαν, την ανατροπή αυτού του συστήματος. Και να συμβάλλει στην ανατροπή του σοσιαλισμού, και ξεκίνησε με μια ιστορία την οποία την περιέγραψε αναλυτικά ο Νίκος ο Παπαναστάσης. Επεμβάσει σε όλο τον κόσμο. Πραξικοπήματα, εγκλήματα κυριολεκτικά. Όταν διαλύθηκε λοιπόν το Σύμφωνο της Βαρσοβίας, ορισμένοι τύπου συνασπισμού τότε και άλλοι έλεγαν ότι πλέον τώρα δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης του ΝΑΤΟ και επομένως το ΝΑΤΟ πρέπει να διαλυθεί. Το ΝΑΤΟ έκανε ακριβώς το αντίθετο, αποκαλύφθηκε ο ρόλος του πιο καθαρά απέναντι στους λαούς, προχώρησε πρώτα απ' όλα σε αλλαγή εχθρού,
Έβαλε μερικά ό,τι θέλετε. Θρησκευτικούς φανατισμούς, απώλεια, απειλή διακοπής φυσικών πόρων κλπ. Άρχισε να επεκτείνεται ταχύτατα παρά τις υποτιθέμενες διαβεβαιώσεις που είχαν δώσει ότι δεν θα επεκταθούν προς τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες και κλιμακωτά άλλαξε τα όρια δράσης σε 6.000 μίλια, δηλαδή σε όλο τον κόσμο. Και μετατράπηκε από υποτιθέμενο βορειοατλαντικό σύμφωνο σε παγκόσμιο χωροφυλάκα. Και παράλληλα δημιούργησε και άλλα σχήματα με χώρες από τη Λατινική Αμερική, από τις αραβικές χώρες, από την Ασία κλπ. Υποτίθεται αυτό που λέγατε τότε, ότι η νέα τάξη που πρόκυψε μετά την ανατροπή του σοσιαλισμού στη Σοβιετική Ένωση και σε άλλες χώρες κεντρικής και αναλυτικής Ανατολικής Ευρώπης, θα μπαίναμε σε ένα κόσμο ειρήνης και συνεργασίας. Όμως πολύ γρήγορα διαλύθηκαν οι αυταπάτες. Πρώτο έγκλημα. Για να μιλάει κανένας από εσάς εδώ. Κανένας δεν μιλάει. Η διάλυση της Ιουγκοσλαβίας και ο πόλεμος. Ποιο διεθνές δίκαιο μιλάτε? Εκεί εφαρμόστηκε το διεθνές δίκαιο. Μιλάτε για αλλαγή συνόρων. Εκεί παραβιάστηκε ή όχι η τελική πράξη του Ελσίνκη που καθόρισε τα σύνορα σε όλο τον κόσμο? Ποιος το έκανε αυτό? Δεν το έκανε το ΝΑΤΟ? Διέλυσε και έφτιαξε 7 χώρες που οι περισσότερες είναι προτεκτοράτα σε τελευταία ανάλυση και τη μεγαλύτερη αμερικάνικη βάση στο Body Steel, στο Κόσοβο πεδίο. Και ύστερα με ένα θράσος απίστευτο, ή μάλλον δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω, λέτε ότι προστατεύει τον ΝΑΤΟ από τον αναθεωρητισμό. Με αυτό δεν ξεκίνησε τον αναθεωρητισμό για την αλλαγή των σειρών? Στη Συρία το ίδιο δεν έκανε, σε άλλες χώρες, στη Λιβύη, κομμάτια δεν είναι ακόμα από τις ανατολικές επεμβάσεις? Και κάτι ακόμα, ξέρετε πως τον είπαν τον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας, κατά της Ιουγκοσλαβίας, βρώμικο πόλεμο? Γιατί? Τι έριξαν οι Αμερικάνοι εκεί? Μέχρι και βόμβες στήρωσης. Το κατήγγειλε Ισπανός πιλότος. Πήγε στο δικαστήριο της Χάγης και τον έγραψε στα παλιά του τα παπούτσια. Έριξαν βόμβες απεπλουτισμένου ουρανίου. Ο καρκίνος ακόμα θέλει σε τέτοιες περιοχές. Βομβάρδισαν σχολεία. Βομβάρδισαν την μεευτική κλινική του Βελιγραδίου. Για να μην πω τις άλλες υποδομές. Να οι αξίες του ΝΑΤΟ, κύριε Δένδια, που μας έκανε, και οι αρχές. Αυτές ήταν οι αρχές, φάνηκαν. Και το έκαναν όχι κατά λάθος, ούτε με παράπλευρα. Το έκαναν σκόπιμα για να δείξουν στο λαό ότι δεν προστατεύεται και η ζωή ακόμα και εκείνων που δεν έχουν γεννηθεί ακόμα. Επομένως, η ιστορία του ΝΑΤΟ είναι τέτοια. Και να σας πούμε και κάτι, παρά τα ψέματα και όλα όσα λέτε, ο λαός μας, η συνείδησή του είναι εχθρική. Άσχετα αν δεν το εκφράζει. Εναντίον του ΝΑΤΟ είναι. Γι' αυτό και σε εκδηλώσεις που έχει κάνει το φιλελληνικό κίνημα και το κόμμα, χειροκροτάνε. Άλλο αν ακόμα δεν έχουν βρει το δρόμο. Γιατί τελικά αντιλαμβάνεται ότι είναι ο παγκόσμιος χωροφύλακας των πολυεθνικών και του κεφαλαίου. Ο δίθεν φιλιρινικός κόσμος που θα οικοδομούσε η έλλειψη του ψυχρού πολέμου, δηλαδή η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, έσβησε. Αφγανιστάν, πόλεμος. Ιράκ, πόλεμος. Πού είναι τα βιολογικά όπλα? Πούντα. Τι λέτε γι' αυτό? Γι' αυτό, με αυτό το πρόσχημα δεν έγινε? Βρέθηκαν ποτέ? Όχι, αλλά το Ιράκ, κατάληψη και κόβερκε σε κομμάτια σε μια πορεία. Λιβύη, Συρία. Η υποτιθέμενη δημοκρατία του ΝΑΤΟ. Ποια δημοκρατία υπερασπίζεται το ΝΑΤΟ? Αυτό δεν οργάνωσε το πραξικόπημα το 2014 στην Ουκρανία, που ήταν μία από τις αφορμές για τις σημερινές εξελίξεις? Αυτές είναι οι αξίες του ΝΑΤΟ. Δεν περικύκλωσε τη Ρωσία όλα αυτά τα χρόνια, αφού έχει τέτοια στρατηγική? Γιατί τη θεωρεί αντίπαλο, γιατί. Σε αυτόν λοιπόν τον υπερασπιστή της καπιταλιστικής κοινωνίας, που το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού κατέχει το 80-90% του παγκόσμιου πλούτου. Αυτή είναι η κοινωνία της δημοκρατίας, μια και είναι η μέρα της δημοκρατίας. Ποια δημοκρατία?
10% να κατέχει το 90% και να πεθάνουν εκατομμύρια άνθρωποι από την, από την ασυτεία σήμερα, από ασθένειες που έχουν εξαφανιστεί. Να η δημοκρατία του καπιταλισμού ποια είναι. Μπορείς να λες και οι άλλοι μπορούν να έχουν όλο τον, τον πλούτο. Αυτή είναι η βασική αξία του και αυτό προστατεύει τον άτρο. Και μάλιστα λέγονται επιχειρήματα ότι θα προστατέψει και εμάς το Αιγαίο. Κόλαφος. Μεγάλος κόλαφος. Τι λένε? Βρείτε τα με την Τουρκία. Προέχει σταθερότητα της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Ίσες αποστάσεις που αποθρασύνουν την Τουρκία. Και ρωτάμε εμείς, καλά τι συμμαχία είναι αυτή που έχετε ένα σύμμαχο που είναι η μεγαλύτερη απειλή για μια χώρα? Τι ρόλο παίζει, δεν ξέρει το δίκαιο της θάλασσας, παραδείγματος χάρη που είπε ο κ. Δένδιας, και σωστά το επικαλέστηκε. Δεν ξέρει τα σύνορα της Ελλάδας. Δεν ξέρει τις διεθνείς συνθήκες. Δεν ξέρει για τα μίλια. Τον ΝΑΤΟ ξέρει όλα. Γιατί δεν παίρνει αυτή τη θέση? Να πει στην Τουρκία όχι με σαφήνεια. Ποτέ κανένας γενικός γραμματέας, ούτε ο Στόλτεμπεργκ, ούτε κανένας. Και όσο συνεχίζεται, παίζεται αυτό το παιχνίδι, γιατί άλλα δεν την ενδιαφέρουν σε τελευταία ανάλυση αν θα παραβιαστούν ή αν θα καταργηθούν κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Το δεύτερο είναι ότι μας βοηθάει σε γεωστρατηγική αναβάθμιση. Ποιον βοηθάει? Ορίστε η κατάντια με τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, που δεν είναι η βασική αιτία. Η αιτία είναι γενικότερα στο θέμα της ενέργειας. Τι σημαίνει η γεωστρατηγική αναβάθμιση? Σημαίνει ότι η αστική τάξη της Ελλάδας, θα το πούμε απλά, αυτοί που κατέχουν τον πλούτο μέσα από τον ΝΑΤΟ, συμμετέχοντας στους πολέμους, θέλουν να πάρουν μέρος στο μοίρασμα της Λίας και στο ξαναμοίρασμα που γίνεται σήμερα. Γιατί φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεται ο καθένας σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Δεν υπάρχει τώρα η Σοβιετική Ένωση. Τώρα υπάρχει η καπιταλιστική Ρωσία, η υπεραλιστική. Δικό σας είναι ο Πούτιν. Το ίδιο σύστημα υπερασπίζεται με το δικό του υποτίθεται καθεστώς. Ενώ στη Σαουδική Αραβία δεν είναι αυταρχικό, παραδείγματος χάρη, το καθεστώς. Είναι καπιταλισμός και σκληρός. Όπως είναι και στην Αμερική, όπως είναι και στην Ελλάδα, όπως είναι και αλλού. Και συγκρούονται τώρα όλες οι υπεραλιστικές δυνάμεις που πρόκυψαν στο μοίρασμα και στο ξαναμοίρασμα του κόσμου. Η ανθρωπότητα είναι ηφαίστειο. Από την Αρκτική μέχρι την Ταϊβάν και την Κίνα. Λατινική Αμερική, όλα έχουν μπει στο χειρουργικό τραπέζι. Και η σωστή πλευρά της ιστορίας που επιλέγει το ΚΚΕ και που πρέπει να επιλέξουν οι λαοί είναι να μην διαλέξουν ληστή, να μην διαλέξουν δολοφόνο, αλλά να παλέψουν, να αγωνιστούν για να ανατρέψουν αυτή την κατάσταση. Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ, η θλιβερή επιχειρηματολογία του ΣΥΡΙΖΑ. Απίστευτη. Είναι γνωστή η τακτική. Πολύ γνωστή η τακτική. Λέει μάλιστα ότι στη Σουηδία, λέει, που υπάρχει μεγαλύτερη δημοκρατική ευαισθησία, θα σχολιάσω μερικά. Ναι, αλλά έχει ακροδεξιά στην κυβέρνηση τώρα. Από χθες. Έτσι δεν είναι? Ολοκληρώστε, παρακαλώ. Ολοκληρώνω. Λέει λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ και σε ένα βαθμό το ΠΑΣΟΚ ότι θέλουμε ένα άλλο σύστημα ευρωπαϊκής ασφάλειας που θα μπορούσε να ισορροπήσει από την επιθετικότητα των Αμερικάνων κλπ. Αυτό είναι ένα παραμύθι που έχει τελειώσει. Μέσα στις ιδρυτικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέει ότι το ΝΑΤΟ αποτελεί πυλώνα της ασφάλειας της Ευρώπης. Και οι περισσότερες χώρες, το 90-80% μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Και μάλιστα εμείς, λέει, είμαστε αντίθετοι με την επέκταση του ΝΑΤΟ. Πού όμως? Αυτό είναι καινούριο εφεύρημα. Είμαστε αντίθετοι με την Ουκρανία και σε αυτό ψηφίζουμε υπέρ. Είναι πολιτική η θέση αυτή. Δεν είναι τι αποφασίζουν οι λαοί κάτω από διάφορες συγκυρίες. Και πως είναι πολιτικά, παίρνεις θέση. Είσαι με αυτόν τον οργανισμό. Το δολοφονικό που είναι φρουρός της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Το δίλημα είναι λοιπόν για μας, που είμαστε και αντίθετοι και ήμασταν πάντα. Υποταγή στη βαρβαρότητα ή ανατροπή της. Εμείς διαλέγουμε το δεύτερο. Εσείς στην υπηρεσία του ΝΑΤΟ, των Αμερικάνων και αυτού του βάρβαρου κόσμου που ζούμε σήμερα.